Να πω ότι το σημερινό νομοσχέδιο αφορά τροποποιητικές συμβάσεις των συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιωτικά επιχειρηματικά σχήματα, συμβάσεων που ήδη ισχύουν για τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης από το 2002 και το 2018 αντίστοιχα. Αυτές οι νέες τροποποιημένες συμβάσεις που έρχονται προς κύρωση κινούνται φυσικά στη ρότα των αρχικών συμβάσεων και όπως τότε καταψηφίσαμε εκείνες τις συμβάσεις, δηλώνουμε εξ αρχής ότι θα καταψηφίσουμε και αυτές τις τροποποιημένες, αφού τις πιο πολλές φορές ενισχύουν ποικιλότροπα ακόμα περισσότερο τα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα λιμάνια. Μιλούμε φυσικά για τις συμβάσεις παραχώρησης που υπογράφηκαν διαδοχικά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας τη γνωστή στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση των μεταφορών και μιας βασικότατης τους υποδομής, όπως είναι τα λιμάνια, όλα τα βασικά λιμάνια της χώρας. Αρκούν, θεωρούμε, δύο σημεία για να φανεί ο αντιλαϊκός χαρακτήρας αυτής της πολιτικής που υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα. Βασικό στοιχείο αυτής της πολιτικής για τα λιμάνια είναι ασφαλώς οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, σε βάρος των εργαζομένων. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διευθέτηση ημερήσιου εβδομαδιαίου χρόνου, κατάργηση της σταθερής και μόνιμης και με πλήρη δικαιώματα εργασίας, αφαίρεση κατακτήσεων ασφαλιστικών, κατάργηση κανονισμών εργασίας, μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εντατικοποίηση της δουλειάς και όλα αυτά για την απόσπαση μεγαλύτερης υπεραξίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία. Το παράδειγμα της Κόσκο, για το οποίο επέρεται συχνά πυκνά η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο, είναι χαρακτηριστικό. Εκεί λυσασμένα επιχειρούνται χτυπήματα στις κατακτήσεις των λιμενεργατών με την είσοδο εργολαβικών εταιριών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση του ωραρίου, την κατάργηση των νυχτερινών, των αργιών, των εορτών, το χτύπημα του θεσμού των βαραίων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και όλα αυτά, για όλα αυτά μάλλον είναι που αγωνίζονται οι εργαζόμενοι να τα σταματήσουν με τους αγώνες τους. Εκτός όμως από αυτό το άγριο χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή προωθούνται και νέα προνόμια και νέες φοροαπαλλαγές για τα μονοπόλια των λιμενικών υποδομών και μεταφορών. Με τις συμβάσεις αυτές, παραδείγματος χάρη, στη σύμβαση για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και στο άρθρο 11 του παραρτήματος, απαγορεύεται στους Δήμους να επιβάλλουν στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα έχουν αυτή τη διαχείριση των λιμανιών, απαγορεύεται να επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη, το φόρο των ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων. Απαλλάσσονται δηλαδή συγκεκριμένες επιχειρήσεις από τον έμφυα και την ίδια στιγμή καλείται ο λαός να πληρώνει τον έμφυα μαζί με τα δημοτικά τέλη, τους άμεσους και έμεσους φόρους κτλ. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης αποτελούν μαζί με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας τη λεγόμενη Εγνατία των λιμανιών, που έχει ασφαλώς κομβική θέση στους επιχειρηματικούς και γεωπολιτικούς στόχους της ελληνικής αστικής τάξης, αλλά όχι του ελληνικού λαού. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, αυτοί οι σχεδιασμοί, οι αστικοί, υλοποιούνται με προσήλωση, είναι αλήθεια, για πάνω από 20 χρόνια, δεν είναι τωρινή, από όλες μάλιστα τις κυβερνήσεις, χωρίς εξαίρεση. Σημασία έχει το τι κάνουν οι κυβερνήσεις, όχι το τι λένε. Με βάση λοιπόν την πείρα του Πειραιά, οι συνέπειες για τους κατοίκους της Ιγουμενίτσας και ολόκληρης της Ηπείρου θα είναι δραματικές, με απολύσεις εργαζομένων που σήμερα δουλεύουν στο λιμάνι για να προσλευθούν νεότεροι βέβαια, με χειρότερες εργασιακές σχέσεις, φθηνότεροι, με χαμηλότερους μισθούς, με αύξηση των τιμών των εισιτηρίων από και προς την Ιταλία, αλλά και την αντικρινή Κέρκυρα, όπως έχουμε δει και σε πολλά άλλωστε μέρη της Ελλάδας, όπου το εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι κάτοχοι των λιμανιών έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εν της πράγμαση το ποιος θα πάει ή δεν θα πάει και σε ποιο νησί και με τι κόστος. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Ιγουμενίτσας με τη δημιουργία μιας μαρίνας δεν θα πολλαπλασιάσει ούτε τις θέσεις εργασίας ούτε την εμπορική κίνηση στα τοπικά καταστήματα, αφού αυτή θα συνοδευτεί με την κατασκευή και τη λειτουργία ξενοδοχείων και εμπορικών καταστημάτων μέσα σε αυτήν, μέσα στη μαρίνα,
προς όφελος βεβαίως του επενδυτή, συγκεντρώνοντας όλη την τουριστική πίτα της περιοχής και οδηγώντας στην καταστροφή εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενους, όπως χαρακτηριστικά αποδεικνύει και το πολύ κοντινό στην Οικουμενίτσα παράδειγμα της Λευκάδας. Όσο για την επέκταση της κρουαζιέρας, δείχνει πια, γιατί είναι πια μια πραγματικότητα στη χώρα μας, ότι από αυτήν την επέκταση της κρουαζιέρας δεν ωφελούνται οι μικροί ιδιοκτήτες, αφού ουσιαστικά πρόκειται για γιγαντιαία, πλωτά ξενοδοχεία με δικές τους υποδομές, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να πηγαινοφέρνουν με λεωφορεία τους χιλιάδες τουρίστες στα τουριστικά αξιοθέατα κάθε περιοχής που επισκέπτονται. Θα συνεχιστεί συνεπώς αντικειμενικά η ανισόμετρη ανάπτυξη διαφορετικών κλάδων και περιοχών. Ένα ζήτημα, θα μου πείτε, εγγενές στοιχείο είναι έτσι κι αλλιώς του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, αλλά το σημειώνουμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα του 2023 η Θεσπρωτεία, όσο και η Ήπειρος, είναι από τις λιγότερο αναπτυγμένες καπιταλιστικά περιοχές της χώρας. Πάμε τώρα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο νέος ιδιοκτήτης του λιμανιού, να θυμίσουμε μερικά πράγματα, απέτησε και τελικά πήρε το λιμάνι καθαρό και απαλλαγμένο από τις υποχρεώσεις, από όσες υποχρεώσεις είχε τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο λαό της Θεσσαλονίκης, και αυτή ήταν η μεγάλη, πραγματικά μεγάλη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη σύμβαση παραχώρησης που έκανε το 2018 στους λεγόμενους ιδιώτες επενδυτές. Πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση η οποία ασφαλώς υπακούει στις γενικότερες στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πέρα από την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων εντάσσεται και στους γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή για τον γεωστρατηγικό έλεγχο περιοχών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας, σχεδιασμούς βεβαίως οι οποίοι πυροδοτούν εντάσεις στην περιοχή, στην ευρύτερη αν θέλετε περιοχή. Ταυτόχρονα όμως υπηρετεί και τους σχεδιασμούς του εγχώριου κεφαλαίου για τη μετατροπή της χώρας μας, της Ελλάδας, σε ένα κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, κάτι που φαίνεται καθαρά, ολοκάθαρα και από τις επενδύσεις οι οποίες προωθούνται και περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, όπως ήταν η σιδηροδρομική και η οδική σύνδεση του λιμανιού με το υπόλοιπο μεταφορικό δίκτυο. Όλος αυτός τώρα ο πυρετός, γιατί πραγματικά μιλάμε για πυρετό δράσης του κεφαλαίου στο λιμάνι και ευρύτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ασφαλώς και θα φέρει τεράστια, τεράστια κέρδη, μόνο που αυτά δεν θα είναι για τους εργαζόμενους. Δεν είναι, αλλά για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να γιατί πανηγυρίζουν για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη και οι βιομήχανοι και οι εξαγωγείς και οι μεγαλέμποροι και η κυβέρνηση βεβαίως. Κάτι ξέρουν αυτοί. Για τους υπόλοιπους, για το λαό, αρκεί μονάχα μία φράση, θα τη θυμίσω, μία φράση από την αρχική σύμβαση ιδιωτικοποίησης που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φανούν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της αστικής τάξης στο λαό. Λέει η αρχική σύμβαση, αναφέρεται χαρακτηριστικά: ωστόσο, η ανάληψη συμβατικής δέσμευσης για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων εργασίας, για συγκεκριμένο αριθμό, ή και επιπέδων αποδοχών, θα ήταν, λέει, ακούστε, θα ήταν προβληματική από πλευράς δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή, όχι μόνο δεν εγγυώνται, αλλά εκ προημίου αναφέρονται στις απολύσεις και στη μείωση των αποδοχών. Να λοιπόν πώς η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού στρέφεται σε βάρος του λαού της Θεσσαλονίκης, σε βάρος των εργαζομένων στο λιμάνι, σε βάρος όλου του ελληνικού λαού τελικά. Ταυτόχρονα γίνεται βασική αιτία, και αυτή δεν είναι η μόνη ασφαλώς, για να ακριβένουν βασικά αγαθά που καταναλώνει σήμερα μια λαϊκή οικογένεια και που μεταφέρονται από αυτό το λιμάνι, και από αυτό το λιμάνι μάλλον της Θεσσαλονίκης, και γίνεται αφορμή για να εμφανιστούν μια σειρά αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν και συνεχίζουν ορισμένοι από αυτούς να δραστηριοποιούνται γύρω από αυτά. Όσο για αυτήν την πολυδιαφημισμένη, για τα πολυδιαφημισμένα μάλλον αντισταθμιστικά ωφέλη σε δύο δήμους της Θεσσαλονίκης κοντά στη ζώνη του λιμανιού, καθώς και για την πρόσβαση και τη χρήση του προβλήτα 1 του λιμανιού, για όσους γνωρίζουν, η οποία βεβαίως να πούμε ότι εδώ ότι ήδη από καιρό αξιοποιείται αυτός ο προβλήτας για πολιτιστικές δραστηριότητες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και δεν αξιοποιείται φυσικά μόνο για λιμενικές δραστηριότητες, όπως θα δούμε. Όλα αυτά, όλοι αυτοί
Η φιλολογία γύρω από τον προβλήτητα 1 δεν αποτελούν παρά στάχτη στα μάτια του λαού της πόλης και της περιοχής προκειμένου να ελεγχθούν οι αντιδράσεις του. Είναι χαρακτηριστικό, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ότι στην αρχική σύμβαση ρητά αναφέρεται και προβλέπεται η δραστηριότητα της κρουαζιέρας σε αυτόν τον προβλήτητα 1. Εκεί δηλαδή όπου έχουμε πολιτιστικές δραστηριότητες. Και ουσιαστικά με το άρθρο 1 της τροποποιούμενης σύμβασης, προστίθεται κι άλλο δηλαδή τώρα, αποκλείεται, διαβάζω από μέσα ακριβώς τι λέει, εφ' εξής, η συνεχής, ανεμπόδιστη και ελεύθερη πρόσβαση του κοινού, αποκλείεται, πεζή στο χώρο του λιμανιού, εξαιτίας της λειτουργίας ενός υδατοδρόμιου, του οποίου μάλιστα δεν ορίζεται καν η έκταση. Δεν γνωρίζουμε ποιο χώρο ακριβώς και πόσο θα καταλαμβάνει. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε την ούτως ή άλλως ελεγχόμενη πρόσβαση στους εναπομένοντες υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, ενώ εξαιρούμενους χώρους και στοιχεία που προορίζονται για την εγκατάσταση και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, τελικά καταλαβαίνουμε ότι αυτή η περιβόητη ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι και τόσο ελεύθερη. Γιατί για να ήταν ελεύθερη θα έπρεπε κανονικά να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση χώρος ελεύθερης, συνεχούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης στο κοινό, συγκεκριμένος σε όλους τους χώρους του λιμανιού. Θα έπρεπε να προβλέπονται ρητά και όχι αφαιρετικά γενικώς και αορίστως οριοθετημένοι χώροι αποκλειστικά ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο λιμάνι, κάτι που δεν υπάρχει. Σχετικά τώρα με την τεκμερώμενη σιωπηρή συνένεση του κρατικού φορέα έγκρισης με μόνη την πάροδο άπρακτης τρίμηνης προθεσμίας, πρόκειται για μια ρύθμιση αντίθετη με όσες άλλες ανάλογες περιπτώσεις υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από τον αρμόδιο φορέα, όπου εάν δεν υπάρχει ρητή έγκριση από το φορέα, η άπρακτη πάροδος μια συγκεκριμένη προθεσμίας που τίθενται από τον νόμο τεκμέρεται ως σιωπηρή απόρριψη. Αν δεν αποφασίσει δηλαδή ο κρατικός φορέας, αν δεν αναφερθεί ρητά σε αυτό, τότε θεωρείται ότι έχει απορρίψει. Κι όμως, και όχι ως σιωπηρή συνένεση που θεωρείται εδώ. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή. Είναι απαράδεκτο κατά την νομοθεσία, λέμε εμείς, να μην χορηγείται έγκριση από το αρμόδιο κρατικό όργανο για ένα τεχνικό μάλιστα έργο και παρόλα αυτά το έργο να εκτελείται και να θεωρείται εκτελεστέν νομότυπα, επειδή δεν δόθηκε έγκριση μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια εξαίρεση η οποία εμφανώς ευνοεί το επιχειρηματικό κεφάλαιο του λιμανιού. Διακυβεύονται εδώ, αν μη τι άλλο, και θεμελιώδεις όροι ασφάλειας ενός τεχνικού έργου και μάλιστα μέσα στο λιμάνι. Όπως είναι ο παράδεκτος και ο περιορισμός για τα κυριαρχικά δικαιώματα του δημοσίου να τροποποιεί ή να μεταβάλει, ακούστε, περιορίζεται αυτό το δικαίωμα του δημοσίου να τροποποιεί ή να μεταβάλει τη χρήση οποιοδήποτε καθορισμένου στοιχείου χωρίς τη συνένεση, λέει, του επιχειρηματικού φαντ που έχει αναλάβει τη διαχείριση του λιμανιού. Ομοίως, εφόσον παρίσταται ανάγκη για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να αντικατασταθούν ένα ή περισσότερα καθορισμένα στοιχεία του ελληνικού δημοσίου από εναλλακτικούς συγκρίσιμους χώρους, έναντι μάλιστα δωρεάν παραχώρησης τέλος πάντων χώρων του ελληνικού δημοσίου στον ΟΛΘ, εάν δεν συμφωνεί ο ΟΛΘ. Δηλαδή σε όλα, για όλα θα πρέπει να συμφωνεί το κράτος που έχει την κυριότητα, την ψηλή κυριότητα αυτού του χώρου, θα πρέπει να ρωτάει κάθε φορά για ό,τι κάνει και τον παραχωρησιούχο. Τέλος, τότε είναι φανερό ότι αυτός ο οργανισμός, αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, η εταιρεία που έχει αναλάβει το λιμάνι, καθίσταται κριτής τελικά αυτή των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και όχι το ελληνικό δημόσιο. Στην πραγματικότητα, η αντικατάσταση και ό,τι και αν γίνει, οτιδήποτε και αν γίνεται στο λιμάνι και το αποφασίζει το ελληνικό δημόσιο, θα γίνεται μόνο τότε όταν, αν δεν θίγονται μάλλον τα συμφέροντα του επιχειρηματικού φαντ. Ας κρατήσουμε τέλος και την πρόβλεψη για την παραχώρηση επιπλέον εκτάσεων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στον ΟΛΘ αντί ευλόγου οικονομικού ανταλλάγματος, όπως λέει, και κατόπιν μάλιστα καλόπιστων διαβουλεύσεων, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί πρόκειται για ρύθμιση η οποία ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο της σταδιακής απαλλατρίωσης ολόκληρης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από αυτήν την εταιρεία. Για όλα αυτά που αναφέρω είναι πολύ βαριές οι ευθύνες και όλων όσων ψήφισαν, έφεραν και ψήφισαν και εγκρίνουν τέτοιες συμβάσεις, αλλά και για τις δημοτικές αρχές της πόλης και της περιφέρειας και για όλους εκείνους τους φορείς οι οποίοι βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για την ιδιωτικοποίηση
του λιμανιού. Είναι ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στην καταψήφιση. Θα πούμε και άλλα στις επόμενες συνεδριάσεις. Για μας μπορεί να γίνει ανάπτυξη του λιμανιού, βέβαια κάτω από άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις, με σταθερή δουλειά, με μοχλό για τη συνολική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα αφορά όμως όλο το λαό και όχι τις επιχειρήσεις. Θα χρειαστεί βεβαίως, θα χρειαστούν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οργάνωσης της κοινωνικής παραγωγής, κάτι που συμπεριλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη πρόταση του ΚΚΕ για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ.